Ο Αντώνης Αντζολέτος μαζί μας, καθώς Αντώνη προσπαθεί ο κύριος Κασελάκης να υποβαθμίσει το εύρος των αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε το ραντεβού τελικά με τον κύριο Κολτζιά. Μας είχαν προετοιμάσει γι' αυτό πριν από λίγες μέρες, mm. σήμερα. Σήμερα υπήρξαν πρώτα οι επιστολέ και ακολούθησε ε, το φαγητό σε ψάρο ταβέρνα για να επιβεβαιωθεί το καλό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στου δύο. Να δούμε αν θα καταλήξει κάποιο γάμο μεταξύ του Πράτο και του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει ανοίγματα ο κύριο Κασελάκη συνεχώ. Με του 11 τι γίνεται, πότε θα ανακοινωθεί η νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Συνεδριάζουν αύριο στι 8. Και είναι κομβική συνεδρίαση. Οι πληροφορίε μιλούν για Τετάρτη ή Πέμπτη. Απομένουν τρία πράγματα. Πρώτον, το όνομα τη κοινοβουλευτική ομάδα. Πριν από λίγο, πηγέ τον 11 περιέγραφαν για μια κίνηση προοδευτική, αριστερή, οικολογική. Άρα καταλαβαίνουμε ποιε μπορεί να είναι λέξει κλειδιά Το δεύτερο είναι τα πρόσωπα. Πρόεδρο εκτό απρόπτου Αλέξη Χαρίτση. Μένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ένα διευθυντή κοινοβουλευτική ομάδα, ο γραμματέα και ο εκπρόσωπο τύπου. Καταλαβαίνουμε πω μέσα σε αυτά θα είναι σίγουρα ευκλήτη Ακαλώτο και ο Νάσο Και τρίτον, η τελική του πρόταση. Πώ ακριβώ θα δώσουν το στίγμα του στον προπολογισμό και βεβαίω όπω μαθαίνουμε, εκδηλώσει αλλά και περιοδίε που ετοιμάζουν στην περιφέρεια. Είναι θέμα λοιπόν λίγων ωρών πια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.